Επανερχόμαστε σήμερα με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού, με το νέο έτος, για να συνεχίσουμε το θέμα το οποίο αρχίσαμε από τον Οκτώβριο και έμεινε στην αρχή του. Το θέμα της βαφτίσεως. Επειδή όμως πρέπει να προχωρήσουμε, δεν θα κάνω αναφορά σε αυτά τα οποία είχαμε πει τότε, παρά μόνο ότι η βάφτιση του χριστιανού είναι τόσο απαραίτητη, διότι αποκτά εκείνο το οποίο έχασε όταν εξέπεσε από τη χάρη του Θεού μέσα στον Παράδεισο. Δηλαδή θεραπεύεται όλη η ανθρώπινη φύση όταν αυτή γίνεται κοινωνός της χάρης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος για το βαπτίσματος ενώνεται, ενδύεται τον Χριστό και ενδύεται την χάρη του Θεού, έχουμε θεραπεία ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης που μετέχει σε αυτή την χάρη, τον φωτισμό, την αναγέννηση, την αναμόρφωση, ανάπλαση αν θέλετε, αναδημιουργία αν θέλετε, της φύσεως του ανθρώπου. Και μάλιστα είναι τόσο ριζική αυτή η αναγέννηση, η ανάπλαση της φύσης, ώστε να μιλά ο Απόστολος Παύλος για καινή χτίση, καινούργια δηλαδή δημιουργία. Σήμερα θα προχωρήσουμε για να δούμε τις λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές, δηλαδή τις ευχές εκείνες οι οποίες διαβάζονται τόσο στο παιδί, όσο και στη μητέρα του παιδιού, αλλά και σε όσους έχουν σχέση με το παιδί, το οποίο γεννιέται και έρχεται στον κόσμο μετά από τη σύλληψή του και την πληροφορία του μέσα στη μήτρα της μητέρας. Και λέγονται προβαπτισματικές ευχές, γιατί είναι ευχές οι οποίες διαβάζονται πριν από την βάπτιση του παιδιού. Διακρίνονται δηλαδή από τις ευχές τις οποίες διαβάζουμε την ημέρα της βαπτίσεως του νηπίου, το οποίο έρχεται στον κόσμο. Πριν όμως μπούμε στις προβαπτισματικές ευχές, να μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την βάπτιση και θέλω να δώσουμε έτσι κάποια έμφαση, γιατί δυστυχώς λόγω του ότι η βάπτιση γίνεται στην νηπιακή ηλικία δεν το προσέχουμε και τόσο πολύ, με αποτέλεσμα είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά ότι είναι αμφίβολο εάν με την όλη μας παρουσία στη βάπτιση επιτρέπουμε στην χάρη, στην ενέργεια του Θεού να έρθει, να ενεργήσει και να αναπλάσει, να αναγεννήσει και να φωτίσει το παιδί. Διότι δεν μπορεί η χάρη του Θεού να ενεργήσει όταν δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος που προσέρχεται στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και μιλούν τότε που γινόταν σε μεγάλη ηλικία, αλλά θα πω ποια είναι η σημασία αυτού που θα πούμε τώρα για μας οι οποίοι οδηγούμε τα παιδιά μας στον ίδιο βαπτισμό.
Λοιπόν, λέει οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος προσέρχεται σε αυτό το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, προηγείται του μυστηρίου η πνευματική προετοιμασία. Ο άνθρωπος δηλαδή καθαρίζει τον εαυτό του για να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και όταν εβαπτίζονται μεγάλοι άνθρωποι, για ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επερνούσαν μέσα από τις κατηχήσεις, όπου εδιδάσκονται με το Λόγο του Θεού, εμπάθυναν εις το Ευαγγέλιο και εις τη ζωή της Εκκλησίας, πώς θα ζήσουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή, η οποία θα άρχιζε από το βάπτισμα. Από την άλλη, μέσα από τις ευχές, τους λεγόμενους εφορκισμούς ή εξορκισμούς, τους οποίους εδιάβαζε ο επίσκοπος, εδέχονται μέσα τους την χάρη του Θεού και προετοίμαζε η χάρη του Θεού τον εαυτό τους για να οδηγηθούν στο μυστήριο, και από την άλλη παρακολουθούσαν οι κατηχητές, οι οποίοι κατηχητές δεν ήταν όπως τους σημερινούς κατηχητές, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν την εμπειρία της χάριτος του Θεού, εγνώρισαν σε βάθος του Λόγου του Θεού και τους εδιάβαζαν ειδική ευχή για να μπορούν να διδάσκουν το Λόγο του Θεού και να καθοδηγούν άλλους υπό την εποπτεία πάντοτε του Επισκόπου. Και οι κατηχητές λοιπόν επόπτευαν μαζί με τον Επίσκοπο για να δουν εάν ζουν οι κατηχούμενοι με βάση το Νόμο του Θεού και με βάση την ζωή της Εκκλησίας. Και μάλιστα υπάρχει κανόνας που που λέει ότι όταν ένας κατηχούμενος δεν ζει όπως πρέπει και αμαρτάνει, εκπίπτει από την τάξη των κατηχουμένων και πηγαίνει στην τάξη των προσκριόντων για 3 χρόνια. Και εκεί μετανοεί, αγωνίζεται κλπ. Και πρέπει να δει στην πράξη πλέον ο επίσκοπος ή ο κατηχητής την αλλαγή του, για τον αφήσει να προχωρήσει στην κοινάξη, να έρθει ξανά στην τάξη των κατηχουμένων, όπου τους επιτρεπόταν να μπαίνουν μέσα στον ναό και να παρακολουθούν μέχρι εκεί που διαβάζονται οι ευχές για τους κατηχουμένους. Γι' αυτό θα δείτε σε ολομιώντας που διαβάζονται οι ευχές, λέει «Οι κατηχούμενοι προέρχεται». Μέχρι εκεί διαβάζονται 2 ευχές για τους κατηχουμένους, εδέχονται την κατηχουμένη στα χάρη του Θεού και στη συνέχεια έφευγαν, γιατί δεν μπορούσαν να συμμετέσχουν στο μέγα φυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Όσοι έμεναν στον ναό, αυτοί έπρεπε να κοινωνήσουν. Δεν είναι όπως σήμερα που πηγαίνουμε στον ναό και δεν κοινωνούμε. Και για να παίρνουμε έστω και κάποια ευλογία, μας δίνουν το αντίδωρο, αντί το δώρο, που είναι η Θεία Κοινωνία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσα από την πρακτική της Εκκλησίας ότι έπρεπε να προετοιμαστούν καταλλήλως όσοι θα εμετείχαν στο μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Άγιος Κύριλλος του Ιεροσολύμου, για παράδειγμα, προτρέπει τους κατηχουμένους: αρχίστε, λέει, να πλένετε τις πνευματικές σας στολές με τη μετάνοια, ώστε όταν προσκληθείτε στο πνευματικό γάμο να βρεθείτε καθαροί. Επίσης, σε μια άλλη κατήχηση, 40 μέρες πριν από το Άγιο Βαπτισμά, τους λέει χαρακτηριστικά και κάνει εντύπωση το πώς μιλά στους κατηχουμένους. Τώρα έχεις ακόμα, λέει, πολύ καιρό μπροστά σου. Έχεις 40 μέρες για να μετανοήσεις, να προετοιμαστείς, για να ενδυθείς την αμαρτία και να καθαριστείς και να ενδυθείς την καινούργια στολή και να εισέλθεις όπως πρέπει στην Εκκλησία. Όποιος έχει συνειδητοποιήσει την πληγή του, ας πάρει το έμπλαστρο. Ξέρετε το έμπλαστρο. Όποιος, εάν κάποιος έχει πέσει στην αμαρτία, ας εγερθεί. Άρα λοιπόν η προετοιμασία του Αγίου Βαπτίσματος συνίσταται στην ειλικρινή μετάνοια του προσευχομένου για να λάβει την χάρη του Θεού. Θυμούμε, και το σημείωσα εδώ, μία από τις καταβασίες των Θεοφανίων λέει ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέμε τώρα εμείς, πόση προετοιμασία χρειάζεται κανείς για να οδηγηθεί να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέει λοιπόν εκεί, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η καταβασία,
η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτού, του φωτός, ο αιωσφόρος, ο του ηλίου πρόδρομος, εν τη ερήμο, τι έλεγε. Μετανοείτε πάση βοά της λαής και προκαθαίρεστε. Ιδού γάρ πάρεστε Χριστός εκ φθοράς των κόσμων λειτουμένος. Δηλαδή, ήρθε λέει, βγήκε μέσα από την έρημο η φωνή του λόγου, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο λίχνος του φωτός και μας λέει να μετανοήσουμε και να προκαθαριστούμε για να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος μπορεί να μας λυτρώσει από τη φθορά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου αλλού, επειδή η μετάνοια είναι η αρχή και το τέλος της εν Χριστώ ζωής, γι' αυτό και ο πρόδρομος του Κυρίου και Βαπτιστής, ο οποίος ήταν η αρχή της εν Χριστώ ζωής, εκείνη τελεύων μετανοείται, ίνγι και γάρ τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, ακούσαμε σήμερα, ότι το πρώτο κήρυγμα το οποίο έκανε, ήταν αυτό. Μετανοείται, ίνγι και γάρ τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά πέραν αυτού, συνέδε την βασιλεία του Θεού και την μετάνοια με την έλευση του φωτός του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Θυμάστε πριν να πει το μετανοείτε ίνγι και γάρ τη βασιλεία των ουρανών, τι μας είπε στον προηγούμενο στίχο, σήμερα στο Ευαγγέλιο. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Ποιο είναι αυτό το φως μέγα που είδε? Τον Χριστό. Άρα λοιπόν κανείς για να συνδεθεί με το φως, με την χάρη του Θεού και να φωτιστεί όλη η ύπαρξή του και να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί και να γίνει μέτοχος της βασιλείας του Θεού, χρειάζεται η μετάνοια. Χωρίς αυτή τη μετάνοια, την εσωτερική προετοιμασία, την πνευματική προετοιμασία, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να δεχθεί την χάρη του Θεού μέσα του. Γι' αυτό, λέει, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ο ίδιος ο Κύριος που είναι η τελειότητα κάθε καλού, έλεγε το ίδιο στο κήρυγμά του. Και τι είναι μετάνοια? Μετάνοια εστίν το μισήσε κανείς την αμαρτία και αγαπήσε την αρετή. Να μισήσει κανείς την αμαρτία, αλλά να αγαπήσει και την αρετή. Να φύγει από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Γιατί είναι ο άνθρωπος να αποκοπεί, να απελευθερωθεί από τα πάθη, από τα υλικά πράγματα, από τον κόσμο και να στρέψει το νου, την καρδιά και όλο του τον εαυτό εις τον Θεό. Αυτό είναι μετάνοια. Η συνεχής και η σόβια κίνηση του ανθρώπου να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Δηλαδή όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι μετάνοια. Η εξομολόγηση είναι μετάνοια. Η προσευχή είναι μετάνοια. Η μελέτη είναι μετάνοια. Ο εκκλησιασμός είναι μετάνοια. Βλέπετε παντού, σε όλα, ζητούμε το έλεος του Θεού. Κύριε ελέησε. Πόσες φορές λέει αυτό το Κύριε ελέησε στη Θεία Λειτουργία, στον Όρθρο, στον Εσπερινό, στην προσευχή μας, παντού. Ζητούμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Αυτός που ζητά, επιδιώκει και θέλει να βρίσκεται στο έλεος του Θεού, αυτός είναι που μετανοεί. Μετάνοια δεν είναι κανείς μόνο να εξομολογηθεί, να πει τις αμαρτίες του, να του διαβάσουν μια ευχή και να φύγει. Μετάνοια είναι συνεχώς να ετοιμάζει τον εαυτό του για να, να γίνεται μέτοχος της χάριτος του Θεού. Προηγείται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από αυτά η αυτομεψία. Δηλαδή να αντιληφθεί κανείς, να καταλάβει ότι εγώ φταίω που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Και όταν κανείς αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο αίτιος που φταίει και βρίσκεται σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε πιο εύκολα, λέει, κινείται προς τον Θεό και εναποθέτει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και ζητεί το έλεος του. Να καταφεύγει, λέει, σε αυτόν τον Θεό με καρδιά συντετριμμένη και να προσφύγει στο πέλαγος της ασπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο να συναριθμηθεί με τους ιούς του Θεού. Όπως έλεγε και ο άσωτος ιός μετανοώντας, Κύριε,
ούκ ημι άξιος κληθήνε υιός σου, ποιησό με ως ένα τον νηστείο σου. Έτσι λοιπόν, ο νεκρός από την αμαρτία άνθρωπος, μέσα από την μετάνοια, γυρίζει στον Θεό και μέσα από το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και εισέρχεται στον πατρικό οίκο, την Εκκλησία, και γίνεται Υιός του Θεού αγαπητός. Εδώ θέλω να σας πω, να σας επιστήσω την προσοχή σας σε ένα γεγονός πολύ σημαντικό που συνέβηκε στη βάφτιση του Κυρίου, και δείχνει αυτό ότι γινόμαστε στο πρόσωπο του Χριστού οι αγαπητοί του Θεού Πατέρα. Ενώ ήταν μέσα στο Ιορδάνη, στον ποταμό, ο Χριστός και ευαπτίζεται, εκεί συνέβησαν κάποια πράγματα. Το πρώτο λέει, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό του Θεού Πατέρα και ένα περιστέρι του Άγιο Πνεύμα, ως υπεριστερά, επέτασε πάνω από τον Χριστό. Θέλω να σταθούμε λίγο στα λόγια τα οποία ακούστησαν από τον ουρανό. Τι είπε εκεί ο Θεός Πατέρας? Ούτως, που μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, εστί ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε. Ούτως, ποιος είναι Υιός του αγαπητός? Ο Θεάνθρωπος. Όχι μόνο ο Υιός κατά την Θεότητα, αλλά τώρα που η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Υιού ενώθηκε και με την Θεία, έγινε στο πρόσωπο του Χριστού και ο άνθρωπος Υιός αγαπητός του Πατέρα. Και δείχνει τον Θεάνθρωπο, όχι μόνο τον Υιόν κατά την Θεότητα, αλλά και τον Υιόν κατά την ανθρωπότητα. Και λέει ούτως ο Θεάνθρωπος, πλέον, είναι Υιός μου αγαπητός. Και όσοι επίστευσαν εις Αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτοίς ο Θεός εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Σε Αυτόν, τον Θεάνθρωπο, όσοι επίστευσαν, το ένα, και όσοι έλαβαν Αυτόν, ενώθηκαν μαζί Του, ενδύθηκαν τον Χριστό δια του βαπτίσματος, έδωκεν εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεις ότι μέσα από την μετάνοια, την προετοιμασία και την ένωση μας με τον Θεό λαμβάνουμε την εξουσία, την δυνατότητα δηλαδή, να γίνουμε παιδιά του Θεού. Να μας υιοθετήσει ο Θεός. Και όπως έλεγε στον Χριστό, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, όσοι ενώνονται με τον Χριστό, λέει το ίδιο. Ούτως πλέον εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Όταν παίρνει στην κολυμπήθρα το παιδάκι και βαπτίζεται, ή ο ενήλικας, τι βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, δικός του. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα θα το δούμε και λίγο παρακάτω, εκεί που δίνει ο ιερεύς το όνομα στο παιδί. Δεν του δίνει πρώτα το όνομα Κώστας, Μαρίας, Ανδρέας κλπ. Ξέρω εγώ, Παναγιώτα κλπ. Τι του δίνει πρώτα? Ένα άλλο όνομα. Το όνομα Χριστιανός. Λέει, δώσ' του Κύριε να φυλάξει το όνομά σου. Ποιο είναι το όνομα του? Χριστός, Ιησούς, Θεάνθρωπος. Γι' αυτό και το όνομα μας πρώτα και πάνω απ' όλα δεν είναι Κώστας, Μαρίας, Ανδρέας, Παναγιώτη κλπ. Αλλά είναι Χριστιανός. Και Χριστιανός σημαίνει αυτός ο οποίος ενδύθηκε τον Χριστό. Είναι ενωμένος με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο βαπτιστής Ιωάννης ζητούσε πριν από την βάπτιση, όσοι πήγαιναν κοντά του, την μετάνοια αλλά και καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν έφτανε η αποχή από την αμαρτία και η συντριβή της καρδιάς να αποδείξει κανείς την ειλικρίνεια της μετάνοιάς του. Και ποια είναι η καρπή της μετάνοιας που ζητούσε ο Τίμιος Πρόδρομος? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι η καρπή αυτή ήταν εσωτερική και εξωτερική. Ήταν, λέει, η εξομολόγηση, η δικαιοσύνη. Ξέρετε τι σημαίνει δικαιοσύνη? Αγιασμός, αγιότητα. Το να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού κάποιος. Το να στέκεται κανείς με παρησία ενώπιον του Θεού
και να λαμβάνει την χάρη του και να μετέχει στη δόξα του. Δηλαδή, ο αγιασμένος. Γι' αυτό και λέει ο ιερός Χρυσόστομος ότι η δικαιοσύνη, λέει, η Αγία Γραφή, λέγει την καθόλου αρετή. Την όλη αρετή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος που προέρχεται ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος μέσα. Η εξομολόγηση, λοιπόν, η δικαιοσύνη, η ελεημοσύνη, η μετριοφροσύνη, η αγάπη, η αλήθεια, η ταπείνωση, όλα αυτά είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θα μου πείτε, να πω ένα-δύο πράγματα ακόμα, για να δείτε πώς συνδέουν οι πατέρες την μετάνοια με το βάπτισμα. Και μάλιστα λένε ότι δεν αρκεί κανείς να ζει μέσα στη μετάνοια πρώτου βαπτίσματος και να προετοιμάζεται μέχρι τον βαπτίσματος, αλλά πολύ περισσότερο, λέει, πρέπει να ζει μέσα στη μετάνοια μετά το βάπτισμα. Γιατί πρέπει μέσα από αυτή την διαδικασία να κρατήσει αυτό το οποίο εδέχθηκε ως δωρεάν από τον Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι αγρυπνίες, οι προσευχές, η νηστεία και τα δάκρυα, τα οποία μας εβοήθησαν να λάβουμε τον δωρεά, αυτά, λέει, ας γίνουν ευχαριστήριο και φυλακτήριο της χάριτος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα. Δεν αρκεί, λέει, το Άγιο Βάπτισμα για να φυλάξουμε την καθαρότητα της ψυχής. Εάν θέλουμε να απολαμβάνουμε διαπαντός τη λαμπρότητα της καινής ζωής, πρέπει να ζούμε αντάξια προς αυτή. Διότι το να γεννηθούμε με τη μυστηριακή γέννηση και να καθαριστούμε από όλα τα προηγούμενα αμαρτήματα, αυτό ενεργείται από το Άγιο Βάπτισμα και είναι δωρεάν. Το να μείνουμε όμως, λέει, εν συνεχεία καθαροί και να μην δεχθούμε αργότερα καμία κοιλίδα και να σπάσουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος ή να συλλήσουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είναι στη δική μας εξουσία και προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλος φόβος μήπως μολύνουμε τη λαμπρή στολή του Αγίου Βαπτίσματος με τη μετέπειτα ραθυμία και τα αμαρτήματα και όπως οι πέντε μωρές παρθένες εξοριστούμε από την παστάδα και τον νυφώνα, μας λέγει ο Άγιος, ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κρύβαθος λέει, μετάνοια, λέει, εστί ανάκλησης βαπτίσματος. Βαπτίστηκε κανείς και δεν πρόσεξε. Αμέλησε, εξέπεσε. Η μετάνοια, δηλαδή η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η τήρηση των εντολών, τα δάκρυα, όλα αυτά, αυτό είναι η μετάνοια. Ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός να επανέλθει στη χάρη του Θεού είναι ανάκλησης, επανάκτησης δηλαδή, του Αγίου Βαπτίσματος, της χάρητος που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα. Η μετάνοια, λοιπόν, είναι η αρχή, η μεσόγειος και το τέλος της ζωής των χριστιανών. Γι' αυτό ζητείτε και χρεωστείτε τόσο πρώτο Αγίου Βαπτίσματος, όσο και κατά το Άγιο Βάπτισμα, καθώς και μετά από αυτό μας υπενθυμίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας τα είπες όλα αυτά, εφόσον εμείς βαπτιζόμαστε σε νηπιακή ηλικία, πώς θα μετανοήσουμε για να προσέλθουμε στο βάπτισμα, εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα της μετάνοιας λόγω της ηλικίας και που βρισκόμαστε κλπ. Δεν το είπα για τα νήπια που βαπτίζονται. Το είπα για αυτούς που οδηγούν τα νήπια εις την βάπτιση και κυρίως για τους γονείς και τους αναδόχους, οι οποίοι δυστυχώς οδηγούν τα νήπια εις την βάπτιση χωρίς να προετοιμάζονται οι ίδιοι πνευματικά, χωρίς να ζούμε σε αυτό το πνεύμα της μετάνοιας, της προετοιμασίας, ώστε να μπορούν και τα παιδιά τους να γίνουν μέτοχα της χάρητος του Θεού και να τα βοηθήσουν στη συνέχεια να αναπτυχθούν, να ανδρωθούν, αν θέλετε, και να μεγαλώσουν μέσα στην χάρη και την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε με πόση επιπολαιότητα, με πόση προχειρότητα και ανευθυνότητα πάμε να βαφτίσουμε ένα παιδάκι. Ως να είναι μια κοσμική εκδήλωση, μια κοινωνική εκδήλωση. Ποιους θα καλέσουμε, τι ρουχαλάκια θα του φορέσουμε,
όσα στολίσουν την κολυμπήθρα, ποιος θα είναι ο φωτογράφος, ο βιντεογράφος κλπ. Κοιτάζουμε να είναι ο φίλος ή η φίλη μας το ανάδοχος. Όχι ένας πνευματικός άνθρωπος που ζει τη μετάνοια, την χάρη του Θεού και εκεί που θα πάει θα προσφέρει και τον εαυτό του στον Θεό και θα προσφέρει και το παιδί στον Θεό. Και παρατηρούμε μια τέτοια προχειρότητα να προσευχόμαστε εις το βάπτισμα και να μην παρακολουθούμε ούτε τι λέγεται, ούτε τι τελείται, ούτε τι γίνεται εκεί. Ενώ κατέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αναγεννά τον άνθρωπο, τον αναμορφώνει. Δεν τον παίρνει κανεί σύντηση. Προχθές έκανα μία βάπτιση και διάβαζα εκεί τις ευχές της βαπτίσεως. Με συγκλώνησαν. Είναι πολύ συγκλονιστικές αυτές οι ευχές, όπως τις λέμε εκεί. Παρακαλούμε τον Θεό να στείλει το Άγιο του Πνεύμα να αγιάσει το είδωρ τούτο, τη ενεργεία του Αγίου Πνεύματος. Κανείς δεν λέει αν. Κοίτα από εκεί κλαίει το παιδάκι, ποιος θα ξυπνήσει το παιδάκι, ποιος θα κάνει εκεί. Τίποτα. Παρακαλούμε δεόμεθα. Κατάπεψον το Πνεύμα σου το Άγιο και αγίασον το είδωρ τούτο τη ενεργεία του. Να ενεργήσει, να αγιάσει το είδωρ τούτο, ώστε να γίνει λουτρόν, το νερό που λέγει λουτρόν, αναγεννήσεως, αναμορφώσεως του παιδιού, φωτισμού. Και κοιτάζουμε εκεί το ένα το άλλο λεπτομέρειες κλπ. Και φεύγουμε από την ουσία. Γιατί πάμε απροετοίμαστοι. Υπάρχει αυτό το στοιχείο της μετάνοιας, της προετοιμασίας, διότι δεν μετέχουν τις χάρες του Αγίου Πνεύματος μόνο το παιδάκι που μπαίνει στην κολυμπήθρα, αλλά και όλοι οι παριστάμενοι. Συνεχώς βλέπετε γυρίζει ο επίσκοπος ή ο ιερέας που τελεί το μυστήριο και λέει «Ειρήνη πάση». Και ευλόγησον λέει «Το παρόν νύπιο συντόει τη αναδόχου αυτού». Και καταδίτω επ' αυτούς την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Και επί τον ανάδοχο και επί το πεδίο και επί την μητέρα αυτού. Και πιάνει μετά το παιδάκι στο τέλος και το παίρνει στη μητέρα και της λέει «Παράλαβε το παιδίο σου τούτο, βαπτισμένο, φωτισμένο, πληρωμένο, δηλαδή πνευματικά αναγεννημένο και ολοκληρωμένο, όπως το παραδείγει ο Θεός και φύλακε το». Και από εκεί φλάσσα, την άλλη φλάσσα και λοιπά, ξέρω εγώ, και γίνεται μια αναστόλωση, μια καταστασία και δεν παίρνει κανείς την είδηση το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έχω εισηγηθεί και έχω κάνει αναφορά και σε κάποιους συνοδικούς, αρχιερείς δηλαδή, αν πρέπει να καθιερώσουμε σχολή αναδόχων. Δηλαδή, όπως υπήρχε παλιά σχολή κατηγουμένων και περνούσαν οι κατηγούμενοι που ήταν σε μεγάλη ηλικία μέσα από κατήχηση και πνευματική προετοιμασία, να περνούν οι ανάδοχοι. Γιατί έχουμε τεράστια ευθύνα. Να μην ξέρουν τι κάνουν, τι γίνεται, πού πάνε. Με αποτέλεσμα να τα βλέπουμε έτσι εξωτερικά, τυπικά, επιπόλαια, ανεύθυνα και να χάνουμε την ουσία που είναι η μετοχή του ανθρώπου στην χάρη του Θεού και η αναγέννησή του και η αναμόρφωσή του. Και μετά διορθούμαστε γιατί τα παιδιά μας είναι σκοτισμένα, είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και τίποτα. Δεν ζουν με το στοιχείο της μετάνοιας και του φωτισμού του Θεού. Λοιπόν, μετά από αυτό το οποίο έκρινα ότι είναι απαραίτητο και επιτρέψουμε να πω ότι δεν είναι μόνο ο ανάδοχος και ο πατέρας και η μητέρα που πρέπει να προετοιμάζονται. Όλοι όσοι μετέχουν στο μυστήριο είναι μάρτυρες του μυστήριου. Είναι μέτοχοι κι αυτοί έτοιμοι μέτρων της χάριτος του Θεού. Παρίστανται εκεί, ζουν και βιώνουν όλο αυτό το μυστήριο το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία μπροστά σε αυτή την κολυμπήθρα. Και η κολυμπήθρα τι είναι? Είναι η πνευματική μήτρα της Εκκλησίας, όπου εκεί μπαίνει κανείς, συλλαμβάνεται από την χάρη του Θεού και αναγεννάται εν Χριστώ Ιησού, νέος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Και να δείτε κάτι παιδάκια, κλαίνε και λοιπά, ξέρω εγώ, πάει και το λάδι μέσα στα μάτια του κλπ. Μόλις όμως τα ντύσουν και τα ένα φωτεινό πρόσωπο και κοιμούνται τόσο ήσυχα και τόσο ήρεμα, που τι είναι αυτό που τα ηρεμεί. Και
Και πάμε εμείς μετά και τα ενοχλούν και τα παπούν και από εδώ και τα ταράσσουν τα καημένα, ενώ μέσα τους είναι όλη η ενέργεια και όλη η χάρη του Αγίου Πνεύματος φωτισμένα. Δεν ξέρω, σας το έχω ξαναπεί και μου έκανε εντύπωση. Είναι καλά το ξαναναφέρουμε για εκείνη τη μητέρα η οποία ευαυτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και επειδή έζησε τη χάρη του Θεού, όταν βάφτισε το παιδάκι της, δεν έκανε δεξίωση εκείνη την ημέρα. Ούτε καν να πάρει κεραστικά να κεράσει. Είχε καλέσει μόνο πολύ, 4-5 άτομα. Και όταν μου έστειλε στο μυστήριο, πήρε το παιδάκι και το πήρε στο σπίτι. Και έκανε την άλλη Κυριακή τη δεξίωση που θα έκανε. Να ζήσει το παιδάκι την χάρη του Θεού μέσα, να μην ταραχθεί, να μην συγκριστεί από τους στολίδους και από τις αταξίες που προκαλούν συνήθως όσοι μαζεύονται γύρω από ένα παιδάκι. Άμα ζήσει κανείς και ξέρει, τότε ξέρει και δεν την ενδιέφερε αυτό που κάνει εντύπωση. Και αυτό είναι η μετάνοια, προσέξτε το. Δεν την ενδιέφερε τι θα πούν οι δικοί της, τι θα πούν οι φίλοι τους, τι θα πούν οι συγγενείς, οι γνωστοί κλπ. Αυτό που με ενδιαφέρει, έλεγε, είναι το παιδί μου να γίνει μέτοχος της χάρτας του Αγίου Πνεύματος. Να ζήσει αυτό που είσα και εγώ όταν ευαυτίστηκα έστω σε μεγάλη ηλικία. Εμάς μας ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Και κάνουμε όχι αυτό που λέει η Εκκλησία, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αυτό που μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά τι λέει ο κόσμος. Και αυτή είναι η αστοχία μας και το πρόβλημά μας. Ας μπούμε λίγο στο θέμα των προβαπτισματικών ευχών. Είπαμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ποιο είναι το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης και λέει ότι όλοι οι άνθρωποι, πάντες οι άνθρωποι, ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Επειδή κληρονομούμε την φύση του Αδάμ, η οποία φύση είναι μέσα στη φθορά, στην αμαρτία, στον πόνο, στη θλίψη, στην άγνοια, στη λύθη, στο σκοτασμό κλπ. Του νου, έτσι όλοι οι άνθρωποι που γεννιούνται με τον τρόπο που γεννήθηκε ο Αδάμ, ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύα, έχουμε αυτή την προβατορική κληρονομιά, αν θέλετε, της ανθρώπινης φύσης, η οποία είναι αμαρτωλή, άρρωστη, και πρέπει να θεραπευθεί. Και η θεραπεία αυτής της φύσης είναι η χάρις του Θεού. Πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Δηλαδή της χάριτος, του φωτισμού, της ενέργειας του Θεού. Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Επειδή η Εκκλησία το έχει αυτό υπόψη της, από την πρώτη μέρα που γεννιέται το παιδί και επειδή στερείται την δόξα του Θεού, φροντίζει να το συνδέσει άμεσα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να το κάνει μέτοχο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα, με την ενέργεια και την χάρη του Θεού, με την δόξα του Θεού. Γι' αυτό πηγαίνει ο ιερεύς στο σπίτι, λέει εδώ, της Λεχώνας, διότι τότε γεννούσαν στα σπίτια, σήμερα στο νοσοκομείο ή στην κλινική, και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Δεν πηγαίνουν. Δεν παίρνουν τον ιερέα την πρώτη μέρα που γεννιέται το παιδί και υπάρχει ολόκληρη ακολουθία μέσα στο ευχολόγιο. Και ο σκοπός είναι αυτός, ότι έχει συνέστηση η Εκκλησία ότι το παιδάκι αυτό το οποίο γεννήθηκε από ορθόδοξους χριστιανούς γονείς φέρει μέσα του αυτή την κατάσταση και πρέπει να το συνδέσει άμεσα με την χάρη του Θεού. Και να ενισχυθεί και η μητέρα και ο πατέρας και όλος ο οίκος. Γι' αυτό παίρνει το πετραχύλι του ο ιερέας, πηγαίνει εκεί και μπροστά στη μητέρα και το παιδί βάζει ευλογητός. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θέλουμε, ποθούμε, επιδιώκουμε την ευλογία του Θεού. Και εσύ ο Θεέ μου που είσαι αυτός που μας ευλογείς, μας χαριτώνεις, μας θεώνεις, μας αναγεννάς και μας φωτίζεις,
Πάντοτε νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου και δώσε μας και εμάς την ευλογία σου. Και αμέσως ξεσπούμε κι εμείς σε ένα ένο, σε ένα ύμνο, σε μια δοξολογία προς τον Θεό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και το λέμε τρεις φορές. Και εφόσον τον δοξολογήσουμε και τον ομολογήσουμε ενός Άγιο, στο οποίο την αγιότητα προσβλέπουμε κι εμείς, και ότι είναι ο τριαδικός μας Θεός, Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος ισχυρός ο Υιός, Άγιος αθάνατος το Άγιο Πνεύμα, ελέησον ημάς. Ζητούμε δηλαδή την χάρη Του, το έλεος Του, το φωτισμό Του, την ενέργεια Του. Και λέμε παρακάτω, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκε το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αυτή είναι η μετάνοια που λέγουμε προηγουμένως και η προετοιμασία και η αναζήτηση της χάριτος και του ελέους του Θεού. Και φωνάζουμε αμέσως τον ιερέα για να μας κάνει μετόχους από την πρώτη μέρα της ύπαρξής μας πάνω στη γη, ώστε οι ασθένειές μας, οι πνευματικές αλλά και οι σωματικές, να θεραπευθούν μέσα από το έλεος του Θεού. Και μετά λέμε το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Βλέπετε, να γίνει μέτοχος από τώρα της βασιλείας του Θεού το παιδάκι. Γεννηθήτω το θέλημά σου, να ζει κανείς μέσα στο θέλημα του Θεού, ως εν ουρανό και επί της γης, να είναι ένα πνευματικό το θέλημά σου. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εις σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και τότε λέει κάποια τροπάρια εκεί της ημέρας και το κοντάκιο της εορτής, και μετά λέει την εξής ευχή. Να διαβάσουμε αυτή την πρώτη ευχή και να μείνουμε μέχρι εδώ και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Του Κυρίου δεηθώμε, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, ας δεηθούμε στον Κύριο για ποιο πράγμα. Δέσποτα, Κύριε Παντοκράτο, ο ιόμενος πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν, αυτός και την παρούσα, την σήμερον τέξασαν δούλη σου, και λέει το όνομα της, ίασε και ανάστησον αυτής από τις κλίνης εις επίκειται, ότι κατά τον του προφήτου Δαβίδ λόγο εν ανομίες συνελήφθημε και διαρρήκου πάντες εσμέν ενώπιόν σου. Φύλαξον ταύτη και το παρόν νήπιον, ο έτεκε. Σκέπασον αυτή υπό τη σκέπη των πτερίγων σου από τη σήμερο μέχρι της εσχάτης αυτής τελειώσεως, πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπετε, στην αρχή ομολογούμε και κηρύττουμε ότι είναι ο Δεσπότης μας, είναι ο Κύριος μας, είναι αυτός που μέσα στην χάρη Του, στην ενέργειά Του, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, κρατεί τα πάντα και συνέχει τα πάντα και συντηρεί τα πάντα, και είναι αυτός ο οποίος με την δημιουργική Του ενέργεια ευδόκησε να συλληφθεί αυτό το παιδάκι, να αναπτυχθεί μέσα στη μήτρα της μητέρας και να γεννηθεί και να έρθει στον κόσμο τούτο. Άρα και το παιδάκι αυτό είναι μέσα στα χέρια Του. Αυτός το κρατεί, αυτός το συντηρεί, αυτός το συνέχει. Αυτός είναι ο χορηγός της ζωής. Λοιπόν, εφόσον δίνουμε αυτή την ομολογία μέσα από αυτά τα τρία επίθετα ονόματα που προσάπτουμε στον Θεό, Του λέμε, Θεό, το ξέρουμε ότι είσαι ο ιόμενος, αυτός που θεραπεύεις πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της νόσου
και της μαλακίας. Η μαλακία είναι, ας πούμε, όχι ακριβώς η ασθένεια, αλλά η πορεία προς την ασθένεια, η αρχή της ασθένειας, η αρχική, ας το πούμε, μορφή της ασθένειας. Η νόσος είναι η ασθένεια. Και ο Θεός είναι αυτός που θεραπεύει πάσα νόσο και πνευματική και σωματική, αλλά και την αρχή κάθε νόσους και ασθένειας. Αυτός λοιπόν ο Θεός και την παρούσα τη γυναίκα αυτή, τη σήμερο τέξας αντούλη σου, ίασε, θεράπευσε. Και κυρίως εδώ η θεραπεία είναι πνευματική περισσότερο παρά σωματική. Γιατί? Λένε οι πατέρες ότι μετά την πτώση η συνέβρεση των συζύγων γίνεται περισσότερο δεν γίνεται με πνευματικές προϋποθέσεις, αλλά περισσότερο έχει το στοιχείο της ειδονής και του πάθους και της φιλαυτίας ακόμη πολλές φορές. Δηλαδή της ικανοποίησης του εαυτού του, του κάθε ενός ξεχωριστά με τον τρόπο του. Και ακόμα λένε οι πατέρες, επειδή και κυρίως αυτό το αναπτύσσει πολύ όμορφα ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή λέει ακόμα και στην περίοδο της εγκυμοσύνης, μία μητέρα, λέει, μπορεί να μην προσέξει, μπορεί να μην ζει όπως πρέπει, να μην έχει αυτή την πνευματική ζωή όπως αρμόζει σε μία γυναίκα η οποία έχει την αίσθηση που είχε και η Εύα ότι εκτισάμει άνθρωπον δια του Θεού. Και ειδικά σήμερα στις μέρες μας είναι ακόμα πιο πολύ αναγκαίο να ζητάμε αυτή την πνευματική ίαση από τον Θεό, που όλα τα στηρίζουμε εις την επιστήμη και όχι στον Θεό. Τρέχουμε, κάνουμε προγεννητικές, κάνουμε αυτά τα ultrasound, κάνουμε εκείνα, κάνουμε το άλλο κλπ. Χίλιες δύο προφυλάξεις, ο άλλος που για λοιπά έχει κάνει δρόμια για να γίνει εύκολη γέννηση, και μπλέκει σε διαλογισμούς, σε καταστάσεις δαιμονικές και εξωεκκλησιαστικές για να φτάσει να έχει μία γέννηση σωστή. Λοιπόν, φανταστείτε ένας τέτοιος άνθρωπος πόσο ανάγκη έχει την ίαση την πνευματική. Διότι όλα αυτά συμβάλλουν στο να μην μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, την σήμερον τέξας αντούλη σου, ίαση, έχει φυσικά αναφορά και στη σωματική ίαση, αλλά περισσότερο πρέπει να εντοπίσουμε την θεραπεία στην πνευματική κατάσταση και όχι τόσο στη σωματική. Και ανάστησον αυτή από τις κλίνες, εις επίκειται. Εδώ σε γρήγορα αποκτήσει μια δύναμη, διότι τότε ο τρόπος που γεννούσαν οι καημένες ήταν πολύ δύσκολος. Εξαντλούν το σωματικά και επαρακαλούσαν στον Θεό να την ενδυναμώσει γρήγορα για να σηκωθεί από το κρεβάτι. Και είναι και το γεγονός ότι επικαλούμαστε την πνευματική θεραπεία δια της ενεργείας της χάρης του Θεού, φαίνεται και από την επόμενη φράση. Το αιτιολογεί. Γιατί σου ζητούμε αυτή την δούλη σου που γέννησε σήμερα να την θεραπεύσεις και να την αναστήσεις από τις κλίνες. Ότι, δηλαδή ότι, κατά τον του προφήτου Δαβίδ λόγο, εν ανομίες συνελήφθημε και διαρρήπου πάντες εσμέ ενώπιόν σου. Βλέπετε, το στοιχείο το οποίο κυριαρχεί στη ζωή μας είναι η ειδονή, το πάθος, η φιλαυτία. Δεν γίνεται με ένα έτσι πνευματικό τρόπο, με πνευματικές προϋποθέσεις. Ή ο στόχος πολλές φορές δεν είναι ούτε αυτή η τεκνογωνία. Κάπου αλλού μπορεί να αποβλέπει κανείς και ήρθε η τεκνογωνία και την δεχόμαστε. Και πολλές φορές με μια πίεση την δεχόμαστε και με μια δυσφορία, αν θέλετε, και πάλι και ήρθε άλλο παιδάκι και πώς θα το μεγαλώσουμε και πώς και πώς και πώς και πώς και πώς. Είναι άρνηση δηλαδή της χάριτος του Θεού, της δημιουργικής χάριτος του Θεού να συλληφθεί ένα παιδί.
Γι' αυτό και χρειάζεται ο άνθρωπος πνευματική θεραπεία. Φύλαξον ταύτη και το παρόν ήπιο, ο έτοιμο. Να το φυλάξει ο Θεός μέσα στη χάρη του, μέσα στην ευλογία του. Βλέπετε, τι στερούμε στο παιδάκι από την πρώτη μέρα, όταν δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα και εδώ να οδηγούμε τον ιερέα εκεί. Πώς θα το φυλάξει ο Θεός, όταν εμείς δεν το οδηγήσουμε στον Θεό. Φύλαξον ταύτη και το παρόν ήπιο, ο έτεκε. Σκέπασον αυτή υπό τη σκέπη των πτερίγων σου, από τη σήμερα μέχρι τη εσχάτη αυτή τελειώσει. Και ερχόμαστε και βάζουμε και την Παναγία μας μεσήτρια. Πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, ότι ευλογητός είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θέλω να σας διαβάσω για να καταλάβετε αυτό που σας είπα. Ένα τροπάρι και με αυτό να κλείσουμε. Στις 8 Σεπτεμβρίου, τι γιορτή γιορτάζουμε 8 Σεπτεμβρίου, η γέννηση της Παναγίας μας. Εκεί στους κανόνες έχει ένα πολύ ωραίο τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στην πνευματική σύλληψη ενός ανθρώπου που διαφοροποιεί από τη σύλληψη αυτή που σας είπα, την ειδονιστική, την εμπαθή και που έχει μέσα το στοιχείο της φιλαρτίας, της ικανοποίησης του ανθρώπου. Ακούστε τι όμορφα λέει αυτό το τροπάρι εδώ. Αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενο, δηλαδή οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα, έζησαν λέει με τέτοια ζωή, με τέτοια πολιτεία, άμεμπτη ενώπιον του Θεού, γι' αυτό και την πάντων εγγύησαν σωτηρία. Εγέννησαν λέει την σωτηρία όλων των ανθρώπων, την αιτία της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Οι θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεβούσης και Θεών ημών. Εγέννησαν τον Θεό μας, έγιναν η αιτία μαζί με την Παναγία μας να γεννηθεί ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας. Αυτούς λοιπόν τους θεόφρονας θεοπάτωρας μακαρίσουμε. Γιατί να τους μακαρίζουμε? Εν τη συλλήψη εν δέος της εξ αυτών του Θεού ημών Μητρός δικτωμένης, διείς δίδονται πλουσίως το Μέγα Έλεος. Δηλαδή η σύλληψη έγινε με φυσικό τρόπο, όπως γίνεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά εν θέος, με πολύ προσευχή, με πολύ προσοχή, με πολύ έτσι πνευματική συγκατάβαση, με πολύ συντριβή εσωτερική. Ο πόθος τους, η αγωνία τους ήταν πώς θα αποκτήσουν παιδί δια του Θεού και όχι δια της συνεπρέσεως. Και έτσι, επειδή ετέχθη με ένθεον σύλληψη, δι' αυτής μας χορηγείται πλέον πλουσίως το Μέγα Έλεος. Φανταστείτε ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται με αυτό το πνευματικό τρόπο, πώς γίνεται και αυτό αιτία να χορηγείται μέσα στο σπίτι που αποκτά ένα τέτοιο παιδί το Έλεος του Θεού. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και ρέπουμε προς την αμαρτία και η ανθρώπινη φύση είναι αδύνατη, τρέχουμε από την πρώτη μέρα και λέμε, Θεέ μου, εν τα καταφέραμε. Εσυνελήφθημεν εν αμαρτίας μέσα στη μήτρα της μάνας μας και τώρα που βγαίνουμε στο φως του κόσμου τούτου, ζητούμε πρώτα το δικό σου το φως, το έλεος σου, εφόσον η σύλληψή μας δεν έγινε εν θέος, αλλά έγινε έστω με αυτόν τον τρόπο τον οποίο έγινε, λιγότερο ή περισσότερο. Δεν ξέρουμε πώς ενεργεί ο κάθε άνθρωπος. Αλλά κυρίως είναι αυτό το στοιχείο και για να μην λείψει από τον άνθρωπο το έλεος του Θεού, από την πρώτη μέρα που γεννιέται, τρέχει εκεί να πάρει την χάρη του Θεού για να έχει μέσα του αυτή την πνευματική θεραπεία. Αυτά.
λέει Εσημεών. Να τα πούμε. Ξέρετε τι μου το λέει αυτό, λέει Εσημεών. Και το Φεβράριο. Λοιπόν, λέγεται κι εσείς. Παίξετε το ρόλο του Σημεών. Σημεώνες. Ναι, λέμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, όπως μας περιγράψατε το βάπτισμα που γίνεται σήμερα, το κοσμικό. Το μυστήριο του βάπτισματος, όπως γίνεται σήμερα κοσμικά. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, γίνεται το βάπτισμα, το μυστήριο του βάπτισματος, δηλαδή ισχύει για το παιδάκι, γίνεται χριστιανό. Για το παιδάκι το δέχεται. Δέχεται το παιδάκι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα δούμε και στη συνέχεια, όταν θα διαβάζουμε τις ευχές του βαπτίσματος, θα ενεργήσει μέσα του και θα φέρει τους καρπούς εάν το ίδιο το παιδάκι ζήσει αξίως της κλήσεως την οποία το έκανε ο Θεός. Γι' αυτό λέει εκεί, ενίσχυσε το παιδάκι, βοήθησε το δια της κλήσεως των εντολών σου να κρατήσει άθραστον τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και άσυλο τον αραγώνα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Να μην συλληφθεί, να μην του τον κλέψει κανείς, να μην τον λερώσει. Άρα λοιπόν, το ότι ενεργεί ανεξάρτητα από την δική μας την ικανότητα να δεχτούμε ή όχι το Αγίο Πνεύμα, ακόμα και από την ικανότητα του ιερέως ή του επισκόπου. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί. Αλλά φανταστείτε πόσο θα ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα εάν πάμε όλοι προετοιμασμένοι και εκεί και ζούμε και βιώνουμε αυτά τα οποία τελούνται στο μυστήριο. Δίνουμε δηλαδή, παρακορούμε τη δυνατότητα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει όχι μόνο στο παιδί και στον ανάδοχο και στους γονείς και σε όλους τους παρεμπλησκομένους και όλοι πνευματοφόροι και πνευματοκίνητοι να βοηθήσουμε εκείνο το παιδάκι να ζήσει αυτό το οποίο εδέχθηκε μέσα του σε όλη του τη ζωή. Βλέπετε εδώ, σε αυτή την ευχή που διαβάσαμε, δεν εύχεται απλώς να πάρει, έτσι ας το πούμε, παροδικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά λέει μέχρι, από το νη, από τώρα, μέχρι την ημέρα της τελειώσεως τους. Της ολοκλήρωσης της πνευματικής τους, στο βάπτισμα που εκεί πλέον είναι η τελείωση και ακόμα και από εκεί και πέρα είναι να κρατήσει αυτή την τελειότητα που πήρε στο βάπτισμα. Δια της τηρήσεως των εντολών του Χριστού, δια της πνευματικής ζωής. Το ότι ενεργεί, ενεργεί. Αλλά εάν θα ενεργεί και θα φέρει τους καρπούς, αυτό εξαρτάται απολύτως από εμάς. Προσέξτε όσοι αναλαμβάνετε ανάδοχοι. Η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε μία οικογένεια να ζήσει το παιδί πνευματική ζωή, αν οι γονείς δηλαδή είναι κοσμικοί, αδιάφοροι και δεν ενδιαφέρονται και απλώς επειδή σχετιζόμαστε την κλίμα μας αναθέτουμε να βαπτίσουμε, εγώ λέω όχι. Με μεγάλη ευθύνη. Διότι ο ανάδοχος για να μπορεί να καθοδηγήσει το παιδί πρέπει να έχει σωστά, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα, να του δίνουμε όλη αυτή τη δυνατότητα οι γονείς. Εάν ο ανάδοχος λέει το παιδί να το παίρνει στην εκκλησία να κοινωνεί και λέει μια φορά το χρόνο και πολύ του. Τι θα κάνει, θα τσακωθεί με τους. Και πριν αναλάβουμε, να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε και αν μπορούμε να το κάνουμε. Κυρίως που είναι ενήλικες πάνω. Βαπτίζονται και περνούν μέσα από κατήχηση κλπ. Και εμείς εδώ στην Αρχιεπισκοπή έχουμε δημιουργήσει σχολή κατοικουμένων για ενήλικες, οι οποίοι περνούν μέσα από διετή και τριετή κατήχηση και απλώς παρίσταται εκεί ο ανάδοχος ως μάρτυρας. Έχει και μια ευθύνη να τον βοηθήσει κλπ. Αλλά ήδη αρχίζουν και ζουν από την περίοδο της κατηχήσεως την πνευματική ζωή.
Και είναι ο κατηχητής που έχει περισσότερο την ευθύνη. Βαπτίζονται και ελίπια. Ελίπια πρέπει να βαπτίζονται όχι από αναδόχους στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, ή από, αλλά από αναδόχους εκεί ηθαγενείς, ντόπιους, οι οποίοι να έχουν και την ευθύνη της καθοδήγησης. Εμείς το κάνουμε αυτό το πράγμα έτσι λίγο φιλανθρωπικά, με την έννοια την υλική και όχι την πνευματική. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά την ευθύνη την αναλαμβάνει εκείνος ο οποίος παρίσταται εκεί. Δεν πάει να παραταπρεθεί εκεί ως μάρτυρας μετά να σηκωθεί να φύγει. Έχει ευθύνη ο ανάδοχος. Και στην παλιά εποχή, στους πρώτους εποχούς, ο ανάδοχος ήταν εντεταλμένος του επισκόπου. Δεν τον έβρισκε ούτε ο ίδιος, ούτε οι γονείς του. Το ανέθετε ο επίσκοπος να είναι ανάδοχος, γιατί εγνώριζε ότι ζει πνευματική ζωή, αγωνίζεται, ζει στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και θα βοηθήσει και τον άλλο να πορευθεί στην ίδια οδό. Σήμερα το κάναμε λίγο έτσι τυπικό και αυτό. Και είναι αυτός ο κίνδυνος ο μεγάλος. Και τι γίνεται όταν ο ανάδοχος δεν ξέρει ούτε το πιστεύω. Από εκεί, να το διαβάσει. Ή ούτε εκεί να το διαβάσει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να το ξέρει να το διαβάσει. Να ξέρει το νόημα του. Το βαθύτερο. Να μελετήσει. Και να το ζει πολύ περισσότερο. Θα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα τους και στην ανάλυση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ας προσέξουμε αυτό που είπαμε. Το πρώτο, ότι χρειάζεται προετοιμασία πολύ για να είμαστε μέτοχοι της χάριτος του Θεού, και η προετοιμασία αυτή λέγεται μετάνοια. Και το δεύτερο, ότι είναι απαραίτητο, άμα τη γεννήση του παιδιού, να το συνδέσουμε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Που σήμερα δεν γίνεται αυτό δυστυχώς. Παραλείπεται και η ευχή της πρώτης ημέρας και της ογδόης, και όσοι το ξέρουν και θυμηθούν πηγαίνουν με τη μητέρα στον σαρατισμό. Και αυτό ακόμη άρχισε να το καταργούν. Και την άλλη φορά, πριν αρχίσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, θα σας πω γιατί είναι απαραίτητες οι προβαπτισματικές ευχές. Έκανα μια μικρή νήξη τώρα, αλλά θα σας εξηγήσω λίγο περισσότερο γιατί είναι απαραίτητες οι προβαπτισματικές ευχές, διότι κάποιοι θεολογούντες και ακόμη και επίσκοποι ζητούν σήμερα να καταργηθούν αυτές, διότι είναι επηρεασμός, λένε, από την Ιουδαϊκή παράδοση, από την Παλαιά Διαθήκη ή από κάποιες αρχαιολατρικές καταστάσεις κλπ. Θα δούμε, είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, γιατί πόσο απαραίτητο και χρήσιμο είναι και γιατί το έβαλαν οι πατέρες να το κάνουμε αυτό.